Ο πόλεμο στην Ουκρανία έχει αποτελέσει το έναυσμα για εφαρμογή στο πεδίο τη μάχη τη συνδυαστική χρήση διαφόρων οπλικών συστημάτων στη βάση τη διαλειτουργικότητά του, προκειμένου να αυξηθεί η φωνικότητα και η αποτελεσματικότητά του σε τόπο και χρόνο. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα την ανάδειξη τυχών αδυναμιών αλλά και πλεονεκτημάτων υπαρχόντων οπλικών συστημάτων και μέσων, γεγονό που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση των αμυντικών βιομηχανιών Δύση και Ρωσία για δημιουργία είτε νέων οπλικών συστημάτων, είτε για επαύξηση της παραγωγής εκείνων που απέδωσαν πάρα πολύ καλά στα πεδία των μαχών. Η Ρωσία προετοιμάζεται για μάχη με το νέο drone, καθώς περισσότερα μαχητικά stealth SU-57 φέλων κατασκευάζονται. Η ρωσική αεροπορία ανυπομονεί να χρησιμοποιήσει το drone S-70 Okotnik Beef Hunter από κοινού με τα παραπάνω μαχητικά της. Αυτή η ιδέα θα περιλαμβάνει έω και 4 από τα Stealth Drones S70 που θα μπορούσαν να πετάξουν μπροστά από τα Falcon για αποστολέ έγκαιρη προειδοποίηση, στόχευση και επίγεια επίθεση. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανοί προχωρούν με τα δικά του προγράμματα μάχης με drone. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ τρέχει μπροστά από το πρόγραμμα Kotnik, υπογράφοντα σύμβαση 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων για δύο μη επανδρομένα εναέρια αέρια συστήματα Stealth XQ-58A Valkyrie. Η πρώτη επιτυχημένη δοκιμή όπλων με βόμβες αέρος-αέρος και βόμβες εδάφους πραγματοποιήθηκε το 2020. Η τελευταία δοκιμή όπλων έγινε το περασμένο καλοκαίρι με τους ίδιου προηγμενους προηγμένους πυράβλους αέρος-εδάφους που θα χρησιμοποιεί το SU-57. Το Kotnik δεν είναι μόνο ένα ντρόν μάχη. Αλλά μπορεί επίση να διεξάγει καθήκοντα ηλεκτρονικού πολέμου μαζί με τη συλλογή δεδομένων αναγνώριση και πληροφοριών. Παρόλε τι πληροφορίε που θέλουν το εν λόγω πρόγραμμα να υλοποιείται σε περίπου δύο έτη από σήμερα, εκτίμησή μα είναι ότι αυτό θα επισπευθεί από τη ρωσική πολεμική βιομηχανία, με αποτέλεσμα να θεωρείται πάρα πολύ πιθανό να υλοποιηθεί έστω και σε πρωταρχικό στάδιο μέχρι το τέλο του 2023. Ο λόγο είναι ότι η Ρωσία, εφόσον ο πόλεμο διαρκέσει μέχρι τότε, Κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό, θα θελήσει να ρίξει στι επιχειρήσει ότι πιο αποτελεσματικό και νέο οπλικό σύστημα ή συνδυασμό αυτών έχει αναπτύξει. Το γεγονό ότι έω και τέσσερα από τα Stealth Drones S70 θα μπορούσαν να πετάξουν μπροστά από τα Su-57 Φέλλον για αποστολέ έγκυρη προειδοποίηση, στόχευση και πηγαιαία επίθεση, θα έχει ω αποτέλεσμα την επάυξη τη αποτελεσματικότητα και φωνικότητα χρήση του σε αντιδιαστολή με τη μειωμένη τρότεοτητά του. Ευεπιστεί ο Πούτιν ότι τα παραπάνω θα αποτελέσουν game changer για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.